Και άνοργοι, αναφέρει το ρεπορτάζ, κόβουν δέντρα για να ζεσταθούν. Η κάμερα του BBC βρέθηκε στον Όλυμπο, καταγράφοντας εικόνες αποψήλωσης του δάσους, ενώ πολίτες παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή μετά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Την καταστροφή από λαθροελοτόμους στις βουνοπλαγιές του Ολύμπου καταγράφει ο πεσταλμένος του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC. As the natural environment is hit by the financial crisis, just look at the lengths that Greeks are going to today in the 21st century only to keep warm. Συνταξιούχοι και πολίτες, όπως αναφέρει, θύματα της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν να αγοράσουν το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, επιλέγοντας τα ξύλα για να ζεσταθούν. Σε μονοπάτι, μάλιστα, συναντά ένα συνταξιούχο που κόβει ένα δέντρο. I know it's illegal, he says, but I have grandchildren who will get sick from the cold. What can I do? I feel bad about the old people that they are coming here to cut illegal the trees, but this forest is spectacular for us. It's excellent, and we need to protect for the next generation. Ο Βρετανός δημοσιογράφος επισημαίνει ότι οι οικογένειες αγοράζουν ξύλα για το τζάκι της σόμπες, καθώς ο μισθός τους πλέον δεν είναι αρκετός για να αγοράσουν πετρέλαιο. We had to go back 30 years, 40 years. It's not war, or rather it is war. It's economical war. Εθελομίχλη πλήττει τις μεγάλες πόλεις από καύση ξύλου. Οι μετρήσεις δείχνουν αύξηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και ο Βρετανός δημοσιογράφος σχολιάζει. The ancient gods are said to have lived on Olympus, but today the snowy peaks offer little protection to the forests and to this crisis-hit nation.